This is it. The final frontier. Τι νομίζατε, ότι δεν θα ξαναβγώ στην εκπομπή με πουκάμισο. Για να είμαστε σενοί, για να είμαστε ωραίοι και να κάνουμε και είσοδο. 10 λεπτά γλυκούλιδες με αναμένατε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αρχικά, πριν ξεκινήσει να ρίχνει το πυροβολικό της ιστορίας, Θέλω να ξέρω ότι είμαστε κομπλέ, είμαστε αναπαυτικά, είμαστε ωραίοι που είμαστε ωραίοι. Απλά να το επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά και ότι ακούμε και είμαστε εντάξει για να μπορέσει να αρχίσει το Let's Go. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολύ ωραίο θέμα. Εντάξει, το μουστάκι μου ήδη είναι ανασηκωμένο τουλάχιστον 90 μύρε προ τα πάνω. Γεια σου Νίκο, γεια σου Χelenic Mapper. Για πάμε λίγο να δούμε εδώ πέρα. Μπενζελόν, νάτος, νάτος, ο πρακτικός Να με, να με, εγώ Και το μουστάκι μου Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα άλλος Καλό το να κι ας άργησε. ο Οδυσσέας και το χάνει της γραβιάς με κρίνουν άσχημα τώρα. Καλησπέρα πάμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Καλησπέρα στο Σάβα. Καλησπέρα Σάβα. Έχουμε και λέμε κυρίε και κύριοι. Τι νομίζατε. Δεν θα περάσει από το δικαστήριο της ιστορίας μια ομάδα θα έλεγε κανένας, μια φράξια. Τροτσκιστές θα μπορούσε κάποιος να τους αναφέρει ως ένα χωρατό του διαδικτύου, εντάξει. Η οποία φράξια έχει μια πιο, ας το πούμε έτσι ευγενικά, αιρετική άποψη δια των Παύλων των Μελά. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία του γνωστού σε όλους οι οποίοι ασχολούνται με την ιστορία του 20ου αιώνα στην Ελλάδα και τον Μακεδονικό Αγώνα, τον Παύλο το Μελά. Αυτό το παλικάρι, το πανέμορφο, τον αξιωματικό, ο οποίος έγινε το σύμβολο του μακεδονικού αγώνα. Θα δούμε λοιπόν κάποιες, ας το πούμε, κρυφές πτυχές της ιστορίας του, που αυτοί, αυτοί οι τροτσκιστές, οι περίεργοι, εν πάση περιπτώσει, τις ανακαλύπτουν και νομίζουν ότι έχουν βρει το αθάνατο νερό. Ωραία, νομίζουν ότι έχουν βρει τη γη της επαγγελίας. Και ξέρετε, είναι αυτό το, που έρχονται οι δημοσιογράφοι από το Minecraft τέλο πάντων, που πτυχία ιστορία τέλο πάντων και ιστορικά βιβλία έχουν να πιάσουν από την προχριστού εποχή και σου λένε έβρικα. Κοιτάξτε εδώ τι θα πούμε τώρα. Βρήκα εδώ ένα χωρίο όπου απομονώνω τρεις λέξεις και μεταφράζω στο μυαλό μου ότι είναι αυτό. Καλησπέρα πρακτική, καλησπέρα χρόνη, καλησπέρα και στη Μαρία Ελληνή. Πάμε όλοι κοινοποιήσει και αρεσκίε, ούτω ώστε να ανέβουμε στον αλγόριθμο και να έρθει περισσότερο κόσμο. Την τελευταία φορά χτυπήσαμε έτσι για το flex, έτσι για πλάκα, έτσι για μια καλημέρα χτυπήσαμε το χιλιάρικο. Ωραία, πάμε τώρα για μια καλησπέρα. Ωραία, να μπορέσουμε να το αγγίξουμε ξανά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μη σα κρατάω εισαγωνία για να βγάλω εδώ το γυαλί το τρελιάρικο το cyberpunk του ώστε να με βλέπετε Καλησπέρα Και μπορούμε να πάμε στο άρθρο μας Λοιπόν, το άρθρο μας είναι προφανώς και σήμερα από την εγκυρότατη ιστοσελίδα Η οποία πρέπει σιγά σιγά να μου κολλάει ένσημα Ωραία Η ιστοσελίδα της καρδιάς μας Η ιστοσελίδα που λέγεται Ευθύν Ωραία Και θα καθίσουμε και θα αναλύσουμε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα Δηλαδή πώς, πώς να αναγνωρίζουμε τους απαταιώνες θα έλεγε κανείς ωραία στο Minecraft πάντα έτσι μην προσβληθεί κανένας και τα πάρει αυτά επί προσωπικού Πριν ξεκινήσουμε εδώ είμαστε νάτε και τα donations καταρχάς πριν Είδα το φίλο μα τον πρόδρομο εδώ πέρα στο chat, ο οποίο δεν ε, τρελάθηκε. Το live αργεί σαν τη ρωσική επίθεση ένα πράγμα. Πρόδρομο, πάντοτε προβοκάτορα, δεν θα πω στη διαδικασία να απαντήσω. Έχουμε πιο σημαντικά πράγματα. Και πέφτουν και τα πρώτα donations. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαλάρης, ο Παύλο Ζ, ωραία. Και Φάλαγγα 1821, γεια σου Νίκο, γεια σου Φάλαγγα. Λοιπόν, μ' αρέσετε πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Έχουμε και λέμε, κυρίε και κύριοι, έρχονται εδώ πέρα, έρχεται το ευθύν και θέλει να γράψει άρθρο για τον Παύλο το Μελά. Με τίτλο, ο αληθινός Παύλος Μελάς, όχι από αυτούς τους ημιτασιών που πουλάνε στι λαϊκές οι τύποι, ξέρω εγώ, από την Αφροασία που έχουν τους παράνομους πάγκους, ο αληθινό μελά. όχι αυτό τον οποίο σα πουλάνε σε κάτι βιβλιαράκια, κάτι μπασίστε, εθνικόφρονε στα πανηγύρια. Ο πραγματικό ο Παύλο Μελά και έρχεται και σου λέει με περίσσιο θράσο. Δηλαδή έρχεται σε κάνει έτσι πέρα. Ωραία. Μπαίνει μέσα στο τσούρμο και λέει: Εγώ ξέρω. Τώρα θα σου δείξω πόσο σοβαρό είμαι. Ωραία. Και διαβάζουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν διαβάζουμε μία πηγή, όταν διαβάζουμε μία ανάλυση, όταν διαβάζουμε μια άποψη βρε αδελφέ, ωραία, είναι να δούμε ποιος τη λέει. Θυμάστε τα μιμιδιακού τύπου άρθρα τα οποία διαβάζαμε νομίζω ήταν από το έθνος, εν πάση περιπτώσει, τα οποία δεν είχαν καν συγγραφέα, δεν είχαν καν συντάκτη, κανένας, δηλαδή ήταν ορφανά. Αυτά τα άρθρα είναι memes, Ωραία, είναι memes. Μπορούμε να το πάρουμε έτσι και να το πετάξουμε μέσα στο κάλαθο των memes και να το αφήσουμε εκεί πέρα να βράσει. Ωραία, μέσα στη μεγάλη κατσαρόλα με τα αποτυχημένα memes του διαδικτύου. Τα άρθρα τα οποία έχουν όνομα, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, αφού πρώτα προφανώ δώσουμε τα σέβη μα στον τύπο ο οποίο βάζει το όνομά του. Γιατί είναι μαγιά ουσιαστικά να βγαίνει και να λε: Τούτη είναι η άποψή μου και μπράβο. Το δεύτερο όμω πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε ποιο είναι αυτό. Γιατί λέω: Μπορεί, μπορεί, λέω: Μπορεί όταν η ιστοσελίδα που ανεβάζει κάτι α, έχει παλέτα χρωμάτων κόκκινο, άσπρο, μαύρο και επαναλαμβάνεται πολύ η λέξη λαός, πατάς Ctrl F, πατάς λαός και το βλέπεις τις 157 φορές, κάτι μου λέει ότι μπορεί να είναι λίγο Τουρκία εσωτερικού αυτό το οποίο θα διαβάσουμε. Οπότε πρώτα ψάχνουμε αυτόν τον οποίο γράφει το άρθρο. Διαβάζουμε εδώ πέρα κύριο Τάσο Κωστόπουλο. Και λέει τώρα ένα ιστορικό ο οποίο θέλει να διαβάσει ιστορική ανάλυση, βέβαια, μου. Μου λέει ο αληθινό Παύλο Μελά. Δεν λέει ο Παύλο Μελά τη άποψή μου. Ο αληθινό Παύλο Μελά πήγε στον CEO του Παύλου Μελά, εκεί στα κεντρικά στη φάμπρικα και είπε: Θέλω τον αληθινό, παιδιά. Όχι αυτά τα μαϊμού που πουλάνε οι μαύροι στο Σύνταγμα. Θέλω τον πραγματικό, το legit και σας τον φέραμε με αυτόν τον τρόπο η Amazon με drone σας τον έκανε delivery στο σπίτι ωραία και χτύπησε την πόρτα ο deliverας και λέει σας έφερα τον πραγματικό Παύλο Μελά εντάξει δεν άργησα πέντε λεπτά ήρθα πάρα πολύ γρήγορα Φάλαγκα Ντα Α, Νταρσίβε, για ένα λεπτάκι έπαθα ένα μικρό ανέβρισμα όταν διάβασα σερβοσλάβικα με, με ελληνικά. Δαρσίβε Γκρέτσια, copyright by καπετάν κότα. Ακριβώ. Ζήτω η Ελλάδα. Οι σλαβόφωνοι μαχητέ του Μακεδονικού Αγώνα το αναφωνούσαν τούτο. Λοιπόν, βλέπουμε ποιο είναι αυτό ο κύριο Κωστόπουλο. Ο κύριο Κωστόπουλο, λοιπόν, άμα κάποιο καθίσει και κάνει μια καλή καλή έρευνα, γιατί ξέρετε το πρώτο πράγμα που κάνουν οι στοσελίδε, ο οποιοδήποτε. Ακόμα ίσω και εγώ. Και εγώ είμαι εσά. Ωραία. Πάντα να με τσεκάρετε. Εξάλλου, εγώ σα το λέω: πάντα να με τσεκάρετε. Το πρώτο πράγμα όμω που κάνουν αυτοί οι οποίοι δεν είναι. Πώ το λένε, δεν είναι και τόσο τιμή, εντάξει. Τι λέει εδώ, Εσύ τη δουλειά έχει και διαβάζει ευσύν, δεν είναι ευξήν. Αχά. Ε, κοιτάξτε να δείτε, κύριοι. Ο σκοπό αυτών των εκπομπών είναι να μου στέλνετε άρθρα στο Instagram της πρακτικής σκέψης όπου εγώ και η φέλε μου το διαχειριζόμαστε και το ελέγχουμε πιο συχνά από όλα τα υπόλοιπα να παίρνουμε αυτά τα άρθρα εδώ τα οποία είναι debatable και να μαθαίνουμε πως να μην κάνουμε ιστορία ωραία, είναι διδακτικού τύπου οι εκπομπές οπότε πολύ απλά αυτό είναι ο σκοπό. Τυχαίνει, βρε παιδί μου, τυχαίνει τα πιο συχνά άρθρα τα οποία είναι χωρί ιστορική ακρίβεια και όχι ζήτημα απόψεω. Κάθε φορά που, συ, που συζητούμε, Στοχεύστε το, εντάξει, δείτε το λίγο, κρατάτε σημειώσεις. Μιλάμε για την διδακτική της ιστορίας. Κάνουν λάθη τεχνικά. Ωραία. Είναι σαν να φτιάχνουν αυτοκίνητο και εκεί που έχει ένα ωραιότατο λάντα να στο φέρνουν με τετράγωνες ρόδες. Ωραία. Δεν μπορεί να σου πει αυτή είναι η άποψή μου το λάντα θα προχωράει έτσι. Ωραία. Δεν προχωράει έτσι το λάντα. Οπότε, αφού κλείνει αυτή η μεγάλη παρένθεση και αφού πιο λίγο νερό από το ποτήρι μου που έχει πορτοκάλια σήμερα πάνω. Διαβάζουμε. Τι είπαμε, κάνουμε. Πηγαίνουμε και βλέπουμε ποιο είναι αυτό ο οποίο είναι ο αρθρογράφο. Ο Τάσο Κωστόπουλο είναι δημοσιογράφο τη εφημερίδα των συντακτών, No μέλο τη συντακτική ομάδα ιό. Ωραία. Και διαβάζει το ιό. Ιό, όχι ο ιό, ο ιό. Η χολέρα, πανούκλα, τέτοιο ιό. Ωραία. Και λε, μα καλά. Τι θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο όνομα. ποιο επιστημονικό, το, το αντικειμενικό φίλο θα μπορούσε να λέγεται Ο υιός, χολέρα. Ωραία. <laughs> Τι θα μπορεί να ονομάζεται έτσι. Ο ιός κυρίε και κύριοι, ήταν μια φορά και ένα καιρό σε ένα ξεχασμένο δάσο, μια ε, φυλάδα ε, Τουρκία εσωτερικού, όπου ουσιαστικά ο μόνο τη σκοπό, γιατί τη λέμε Τουρκία εσωτερικού, ο μόνο τη σκοπό και η μόνη της στα σχολεία ήταν η απομυθοποίηση των εθνικών συμβόλων, ωραία, και η αντεθνική ρητορική. Η αντεθνική ρητορική από την άποψη όχι ότι έλεγε κάτι που μα προσέβαλε σαν έθνο με αποτέλεσμα εμεί οι μηγιάγκηχτοι να κλέμε. Η αντεθνική ρητορική ότι είμαστε κόντρα ρόλο σε οτιδήποτε είναι γαλανόλευκο, βρε παιδί μου. Πώ το λένε. Αυτοί οι τύποι του βλέπει και του μυρίζει από αρκετά μακριά είναι η αλήθεια εκεί έξω, εντάξει. Οπότε τι έχουμε εδώ πέρα. Το βλέπει αυτό και λε, καλά ξεκινήσαμε, εντάξει. Και πηγαίνει λίγο προ τα κάτω. Και θα διαβάσουμε λίγο αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ. Βέβαια, όχι την εισαγωγή, γιατί πάντα οι εισαγωγέ είναι ξενέροντε και δεν καταλαβαίνω γιατί πολιτικοποιούν τα πάντα. Wing wing, ωραία. Και έχουμε και λέμε. Ποια είναι, να το πούμε έτσι απλά, τα, τα, κύρια points ωραία, του συγκεκριμένου άρθρου. Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι. Εντάξει. Καταρχάς ο κύριος στόχος είναι να κοροϊδέψουμε τον Παύλο Μελά Ότι ήταν ένας άχρηστος, ότι δεν έκανε τίποτα στη ζωή του Ότι ξέρω εγώ, έδερνε την γυναίκα του τέτοια πράγματα, ωραία, τα οποία φυσικά όλα προκύπτουν από λαθασμένη ανάγνωση της ιστορίας γιατί κοιτάξτε να δείτε όταν εμείς οι ιστορικοί υδρώνουμε και κρυώνουμε, γιατί δεν έχει και θέρμανση το, το, πανεπιστήμιο μερικές μέρες, μέσα στο πανεπιστήμιο δεν καθόμαστε εκεί πέρα και παίζουμε πασχέτζα. Μαθαίνουμε πώς να συνδυάζουμε τις πηγές, πώς να αναγνωρίζουμε με βάση το ιστορικό πλαίσιο της εποχής μια πηγή η οποία είναι ψευδής, μια πηγή η οποία είναι ημιτελής, μια πηγή η οποία είναι διαστρεβλωμένη ή είναι προπαγάνδα. Αυτή είναι η διδακτική της ιστορίας που την έχουμε ως μάθημα στο ιστορικό αρχαιολογικό. Δεν καθόμαστε και παίζουμε πασχέτζα, ούτε καθόμαστε και βλέπουμε φωτογραφίες του μεταξύ. 24 24-7. Εντάξει, υπάρχει αντικειμενικό λόγο που είμαστε εκεί πέρα. Σαν αρθρογραφεί ο Ερντογάν είναι ένα πράγμα. Κοστή κοστή καλύτερη και από τον Ερντογάν. Αυτοί είναι οι επαγγελματίε. Πρέπει να αρθρογραφούσαν στην ελευθερωτυπία Πριν πολλά χρόνια θεωρούνταν πολύ προοδευτικοί. Βαγγέλη, απορροφήθηκαν από την ευσύν οι συνεργάτε τη φυλάδα τη χολέρα τέλο πάντων. Λοιπόν, τι έχουμε και λέμε προσπερνάμε εδώ πέρα τα, τα μιμίδια τέλο πάντων και τι αναφορέ σε κόμματα κτλ. Και, τα λοιπά. και αυτό το οποίο μα νοιάζει είναι το εξή. Καταρχά, η ίδια η Ευσύν εκεί που κάνει αναφορά είναι, δηλαδή όταν έχει τι πηγές, Ωραία, δηλαδή Α το, πάρουμε από την, ας το πάρουμε από την ανάποδη, επειδή δεν φοβόμαστε να κρυθούμε. Ωραία, θα το πάρουμε από την ανάποδη. Μπαίνει μέσα στην πρακτική σκέψη. Ανοίγει και παίζουν ε, ε, με πολλή αντικειμενικότητα θα το πω σάλπιγγες ε, της επουράνιας βασιλείας των ουρανών. Έτσι, αααα, ανοίγεις τις πόρτες, ωραία, μπαίνεις μέσα, κρυστάλλινα τα πάντα όλα, Για βλέπεις το φάτσα σου στο πάτωμα, στα πλακάκια, ωραία. Και πηγαίνεις στο κισέ. που κάθεται ο Άγιος Πέτρος, όχι, που κάθεται ένα μουστάκι, που είναι ο γραμματέας μου, και σου λέει, λοιπόν, τι θα θέλατε, θέλω να μάθω τις πηγές του πρακτικού. Από πού διάβασε αυτά τα πράγματα τα οποία είπε ο Νίκο μέσα στο βίντεο. Και λέει: ελάτε. Εδώ είναι η πηγή. Αυτό είναι καθηγητή εδώ εκεί πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι βιβλίο, είναι πανεπιστημιακό σύγγραμμα. Αυτό εδώ πέρα είναι ξένος, Βλέπουμε την τρίτη οπτική γωνία. Αυτό είναι μια πρωτογενή πηγή. Μπλα μπλα μπλα. Πάμε λοιπόν στην Ευσύν. Μπαίνει μέσα στην Ευσύν είναι αυτό το, το καταγόγι που από έξω γράφει η κατάληψη ωραία και έχει και μισοσκισμένες αφήσει έξω οι βάσει του θανάτου και κάτω τον Άτο και καλοδεχούμενη η Τουρκία εσωτερικού ξέρετε τώρα πως πάει αυτό όλοι έχουμε ένα στη γειτονιά μας ωραία. και μπαίνει μέσα κάνει πόρτα πετάγονται οι έτσι ωραία και κάνεις εσύ το βήμα είναι μια λάμπα που αναβοσβήνει από πίσω τσ, 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 τσ. ωραία και προχωράς μέσα και μέσα είναι μια πολύ άσχημη γριά. Ωραία. Που σε περιμένει με, μια, με, με ένα κερί. Γιατί του έχει κλείσει και το ρεύμα ο Δήμο. Επειδή κατάληψη δεν είναι νόμιμο αυτά τα πράγματα, εντάξει. Αλλά στον αγώνα. Λοιπόν, και σου λέει: Τι θέλει, παιδί μου. Ωραία. Και λε: ε, Κοιτά τριγύρω, λε. Θα ήθελα τι πηγές για αυτά τα οποία αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για να διαβάσω. Λοιπόν, και σου λέει το εξή: Τι διαβάζουμε εδώ, Καταρχά, δύο σχεδόν ταυτόχρονα άρθρα του ιού, μπλα μπλα μπλα. Ελευθερωτυπία. Α, είχε δίκιο ο Βαγγέλη. Ναι, στην ελευθερωτυπία αυτή γραφάνε. Τέλο πάντων. Και σου λέει ότι είναι τα άρθρα του ιού. Λε, άντε καλά, λοιπόν. Α το δεχτούμε, εν πάση περιπτώσει, να δούμε και την άλλη πλευρά τη ιστορία. Εντάξει. Μετά, έχει εδώ πέρα. Α, πάλι άρθρο του ιού. Μετά σκέφτησε, Ναι, αλλά δεν είναι λίγο μονόπλευρο, δηλαδή δύο στα δυο. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό! Πόσο παίζει αυτό ο ιό μπάλα, Τι μέσο έχει και μπαίνει μέσα να πούμε και γράφει, Όλε οι πηγέ είναι από αυτό να ναι. Well, anyway, τέλο πάντων, το περνάς έτσι όμορφα και ωραία. Βλέπει εδώ τετράδια του Illidan. Οκ. Okay. πρωτογενής α πούμε, πηγή. Και μετά βλέπει εδώ πέρα. Προσέξτε. Πραγματοποιεί. Κάνει έτσι, παίρνει το γυαλί σου το βάζει έτσι και διαβάζει. Μισό λεπτό τι έγινε εδώ πέρα. Η γριά είναι από πάνω σου και σου κάνει έτσι λίγο με το κερί. Στάζει και όλα στο κερί πάνω στο χαρτί. Και διαβάζει εδώ το εξή. Η συστηματικότερη και χρονικά προγενέστερη αποδόμηση τη εικόνα του μελά. Δηλαδή, μιλάμε κυριολεκτικά για πηγέ οι οποίε έχουν στόχο την αποδόμηση. Προσέξτε, όταν ξεκινάμε να κάνουμε μια ανάλυση, δεν έχουμε, κάποιον, δεν έχουμε κάποιον. στόχο, δεν, δεν έχουμε κάποια πορεία στην οποία θέλουμε να πάμε. Τι εννοώ, αν το κάνουμε αυτό, δηλαδή, Άμα θέλω εγώ να σα πείσω ότι αυτά τα γυαλιά είναι μπλε, εξ ότι αυτά τα γυαλιά είναι μπλε, το είχαμε εξηγήσει πάλι. Αυτό είναι η τεχνοτροπία τη ιστορία, εντάξει, η διδακτική τη ιστορία. Αν αυτά τα γυαλιά θέλω να σα πείσω ότι είναι μπλε, ενώ είναι μαύρα, θα προσπαθώ να βρω ό,τι επιχείρημα υπάρχει, ούτω ώστε να προετοιμάσω το αποτέλεσμα. Ωραία. Αυτό είναι λογική πλάνη του έτοιμου αποτελέσματο. Δηλαδή ότι ουσιαστικά θέτω ήδη το αποτέλεσμα εγώ από πριν, η αποδόμηση τη εικόνα του μελά, και ψάχνω επιχειρήματα για να καταλήξω εκεί. Ενώ κανονικά δεν έχω σκοπό να σα πείσω ότι αυτά είναι μαύρα. Πρέπει να σα πείσω ότι είναι γυαλιά. Ωραία. Δηλαδή να καταλήξω με βάση τα επιχειρήματα ότι αυτά εδώ είναι γυαλιά. Τώρα, αν θα είναι μαύρα γυαλιά, άμα θα είναι γυαλιά ηλίου ή οτιδήποτε, θα καταλήξω εκεί πέρα με βάση τις προκείμενε. Δεν θα έχω βγάλει το συμπέρασμα από πριν έτοιμο από το φούρνο ψημένο. Ωραία. Εδώ ήδη μα λέει ο φίλο μα ο Κάλος ότι ο σκοπό είναι. Μπεντζελών, sad sounds. Ναι, οκ. Okay. Ο σκοπό είναι να αποδομήσουμε την εικόνα του μελά. Και λέει ότι αυτό είναι το λιγότερο. Πε εντάξει. Άντε καλά, είμαστε large παιδί μου. Θέλουμε να διαβάσουμε περισσότερο meme στην ιστορία. Λέει μετά, πραγματοποιήθηκε από τον Δημήτρη Λιθοξόου. Oh! και όταν εμείς οι ιστορικοί ακούμε αυτό το όνομα, αρχικά στο περιοδικό του Ουράνιο τόξου, Ζώρα, και κατόπιν σε βιβλίο, μπλα 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 μπλα. Για όσους δεν γνωρίζετε, το ουράνιο τόξο είναι η σκοπιανή εσωτερικού, είναι η πέμπτη φάλαγγα των σκοπιανών, κάτι περίεργη τύπη στην πραγματική Βόρεια Μακεδονία, στην Φλόρινα ας πούμε και στη Δράμα αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι έχουν αυτή την οργάνωση. Νομίζω κάποτε είχαν και ραδιόφωνο. Ε, είναι αυτοί τέλο πάντων που είναι πίσω και από τι προσπάθειε για αναγνώριση μακεδονικής γλώσσα στην Ελλάδα και άλλα τέτοια εν πάση περιπτώσει. Και εκεί λε, Α, εντάξει, ε, τότε ναι. Ε, Βεβαίω. <laughs> για να μάθουμε, α πούμε, για ποιο λόγο έχασε ο ελληνικό στρατό στη Μικρά Ασία. Αν έπρεπε, μάλλον, να πάει ο ελληνικό στρατό στη Μικρά Ασία, πηγή, βιογραφία και μάλλον τα Τούρκ. Ωραία. Please. Λοιπόν, Μπεντζελόν, Μεγάλο, Βενιζέλο, για όποιον δεν το ξέρει. Ευχαριστούμε, Κωστή, που το εξηγήσαμε. Είναι, είναι τα εσωτερικά, είναι τα, τα μιμίδια εσωτερικού τη πρακτική σκέψη, αυτά. Εδώ πέρα, με αυτόν τον τρόπο, επικοινωνούμε. Είναι, είναι το ερωτικό κάλεσμα. Όχι, <laughs> <laughs> όχι, όχι. Λοιπόν, τραμπουκισμό και βαθύ κράτο. Παναγία μου. Λοιπόν, και μα εξηγεί εδώ το εξή. Πάμε λίγο να το αναλύσουμε. Για να μην καθόμαστε τώρα για τα διαβασμό, αλλά σα παρακαλώ, μην μου κάνετε αυτό το κακό. Ο Παύλος ο Μελάς ήταν μέλος μιας έτσι, υπερβολικά ευαίσθητα σε εθνικά ζητήματα οργανώσεως εκείνη την εποχή στα τέλη του 19ου αιώνα στην Ελλάδα η οποία ονομαζόταν Εθνική Εταιρεία. Η Εθνική Εταιρεία ήταν οργάνωση Ελλήνων εθνικιστών, οι πιο θερμόιμοι έμπαιναν εκεί μέσα, ούτως ώστε να είναι ενεργοί πολίτες στα εθνικά ζητήματα. Αυτό το οποίο κάνανε ήταν συνέχεια να πιέζουν την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε πόλεμο με την Τουρκία. Ωραία. Η πρώτη κατηγορία λοιπόν εναντίον του Μελά είναι ότι. και εναντίον του μελά από το ουράνιο τόξο, έτσι, και από το περιοδικό χολέρα. Λοιπόν, η πρώτη κατηγορία είναι ότι. Εξαιτία του Παύλου Μελά, άκουσαν άκουσαν, κηρύχθηκε ο πόλεμο εναντίον τη Τουρκία. Δηλαδή ότι ο Παύλο Μελά, όχι απλά χαίρεται Νίκο, δώσε πόνο, έγινε Πέτρο, προχωρούμε. Τα στρατεύματά μα προελάβουν στην ιστορική γνώση, λοιπόν, στο πεδίο τη ιστορία. Ε, ότι ο Παύλο Μελά, προσέξτε τώρα, θεωρέ νομοσία, όχι απλά ήταν πίσω από όλα αυτά γιατί ήταν υπεύθυνο μιας μονάδας που θα μετέφερε με τρένα στρατεύματα στα ελληνοτουρκικά σύνορα αν θυμάστε στον ατυχή πόλεμο 1897 επειδή είχαν δημιουργηθεί προβλήματα στην Κρήτη και οι Κρήτες είχαν επαναστατήσει για άλλη μια φορά υπήρξαν κάθε φορά όταν γινόντουσαν προβλήματα στην Κρήτη υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων διπλωματικά το 1897 κατέληξε να γίνουν και πολεμικές αναμετρήσεις τις οποίες τις χάσαμε και γι' αυτό ατυχής πόλεμος. Ο πόλεμο πώ ξεκίνησε. Και εδώ πέρα έχει δίκιο το άρθρο. Ο πόλεμο ξεκίνησε με είσοδο ατάκτων. Ωραία. Μέσα στο τουρκικό έδαφο. Οι άτακτοι αυτοί είχαν μεταφερθεί από ανθρώπου σαν το Μελά. Εντάξει, ο καθής είχε το δικό του, τη δικιά του ομάδα τέλο πάντων ε, υπό την ευθύνη του. Φορτώθηκαν σε τρένα, πήγανε στα σύνορα που τα σύνορα τότε ήταν μέχρι το, τη Λάρισα, Λίγο, λίγο μετά τη Λάρισα, το Βόλο, εν πάση περιπτώσει, νομίζω. Ε, Θεσσαλία. Σκεφτείτε Θεσσαλία, εντάξει. Και ουσιαστικά αυτό που κάνουν ήταν να μπουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα, να ξεκινήσουν να με τι τουρκικέ φρουρέ και άλλο τίποτα δεν ψάχνανε οι Τούρκοι ω αφορμή. Απευθεία κηρύξανε τον πόλεμο εναντίον τη Ελλάδο. Εντάξει, για να λύσουν μια και καλή τι διαφορέ του. Αυτό όντω είναι, εν πάση περιπτώσει, αρνητικό. Ωραία ω γεγονός, Γιατί πολύ απλά η Ελλάδα δεν ήταν τότε προετοιμασμένη για πόλεμο. Εξάλλου ε, είναι. Είναι αποδεκτό στη βιβλιογραφική έρευνα ότι ο πόλεμος του 1897 μπορούσε να αποφευθεί, κανείς δεν ήθελε να γίνει, απλά οι Τούρκοι από τη στιγμή που τους δώσαμε την αφορμή γιατί να μην το κάνουνε. Ωραία. Σκεφτείτε ότι τότε, τα είχαμε πει και στο βίντεο με τον Γεώργιο, μπήκανε μέσα οι μεγάλες δυνάμεις με Πρόσκληση του Γεωργίου του, ώστε να μα σώσουν να μην φτάσουν οι Τούρκοι στην Αθήνα. Εντάξει. Ε common τέλος πάντων γκρις L όταν μας πιάνει το συναισθηματικό μας έναντι του, της λογικής. Συνεπώς αυτό το οποίο έγινε εδώ πέρα είναι ότι ο Μελάς ήταν μέρος αυτού του σχεδίου. Well anyway, τέλος πάντων θα πει κανείς, εντάξει δεν ήταν μόνο ο Μελάς και ο Μελάς δεν ήταν κάποιο ιδιαίτερο. Αφού έγιναν αυτά τα γεγονότα και η Εθνική Εταιρεία ατόνισε γιατί ο σκοπό τη απέτυχε, μπήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Εταιρεία, κάτι τέτοιο εν περιπτώσει. Α, και είχε, είχε μαζευτεί με κάποιου τύπου δικού του εκεί του στρατού, ευέλπιδε, και πήγανε και σπάσανε τα γραφεία μια εφημερίδα. Σαν τον ιό ένα πράγμα, εντάξει, ή σαν την ευσύνη, η ευσύνη τη εποχή, όπου για κάποιο λόγο είχε βρήσει ε, του γαλονάδε. Ότι του είχε πει ότι ενώ η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε οικονομική κρίση, 1893, αν θυμάστε, που το έχει ευθύνη τη Ελλάδο, εντάξει. Ε, ε, Εσεί το μόνο που κάνετε είναι να περπατάτε καμαρωτή με τα σπαθιά σα και ουσιαστικά είστε άχρηστοι. Εντάξει, είστε άχρηστοι δημόσιοι υπάλληλοι που κάθονται. Και ο ο μελά με τέλο πάντων του γκουν του εκεί πέρα με, με τα παλικάρια του πήγανε και σπάσανε το, τέτοιο, τα γραφεία τη εφημερίδα. Δεν είναι καλό για το image αυτό κάποιου γενικότερα, α το πούμε έτσι. Οπότε ναι, είναι και αυτό μια μυστική έτσι, πτυχή τη ιστορία του μελά που δεν την, δεν την εγνωρίζουμε. Μετά είναι η προβοκάτσια στα σύνορα, εντάξει, αλλά τα μιμίδια δεν ξεκινάνε εδώ πέρα. Αυτά είναι τα λιγότερα, ξέρω εγώ. Αυτή είναι απλά μια μικρή εισαγωγή ε, ούτω ώστε να, να, σου δομήσει όταν θέλουν να κάνουν δολοφονία χαρακτήρα, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να δομούν μια κακή εικόνα. Ε, δεν έτρωγε όλο το φαΐ του, ξέρω εγώ, ε, κλωτσούσε γάτες στο δρόμο, τέτοια πραγματάκια τα οποία... Απλά δημιουργούν κακή εικόνα, κακό image. Δεν μπορεί τον άλλο να τον πει εθνοπροδότη ή κάτι τέτοιο. Εντάξει. ούτε για το γεγονό ότι σκεφτείτε ότι όταν κηρύχθηκε ο πόλεμο, ο Μελά δεν ήταν καν στο μέτωπο. Δεν ήταν μέσα στου ατάκτου οι οποίοι περάσαν τα σύνορα. Βρισκόταν με τι ήταν με άδεια Με άδεια στη Λάρισα Και έμαθε ότι το μέτωπο έπεσε πριν πάει Σκεφτείτε πόσο γρήγορα κινήθηκε ε, Οι εξελίξεις έφτασαν στο τέλος τους Ωραία Κοινώ πόσο εύκολα φάγαμε ξύλο, εντάξει. Ναι, δεν, δεν είναι και πολύ ωραίε στιγμέ αυτή τη ιστορία μα, αλλά πρέπει να τι γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, για να μην κάνουμε τα ίδια λάθη ξανά. Αυτό το οποίο συμβαίνει. Καλησπέρα από Κύπρο, Ελλά Ελλήνων. Ουφ, βαλάντι σε φρέμι. Καλησπέρα, βαλάντι. Λοιπόν, έχουμε ω εξή. Το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει εδώ είναι να αναφέρεται ο Μελάς σαν λιποτάκτης. Ωραία. Δηλαδή σε κάποιο σημείο που είναι εδώ πέρα α, που, που και καλά ήτανε απογοητευμένος τον αναφέρει ως λιποτάκτη. Δηλαδή ε, α, τι, λοιπόν, 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 εδώ. Κάποια στιγμή διασταυρώνεται τυχαία με τη μονάδα του ο επικεφαλής αξιωματικός γράφει με τη μονάδα του Μελά. Με είδε, με έριψε βλέμμα κοινών την κεφαλή και παρήλθε χωρίς να με αποτείνει ούτε, ούτε λέξη. Τι να πει στον βυσματία βι, λουφαδόρο γράφει ο συντάκτης του περιοδικού Πανούκλα. Ωραία. Ε, δεν ήταν βυσματία Λουφαδόρο. Ο Μελάς ήταν πολύ στεναχωρημένο που όταν... Άρχισαν να πέφτουν οι σφαίρε, δεν ήταν στο μέτωπο. Δεν περνούσε από το χέρι του όμω. Ωραία. Συνεπώ, αν ο Μελά ήταν όντω. Α το πούμε έτσι πολύ απλά. Τι ώρα είναι, 11 παρά. Ήταν καυλωμένο με αυτό το οποίο ήθελε να κάνει. Πίστευε όντως ότι μπορεί ο ελληνικό στρατό. Να φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Ήταν έτσι οι διεθνεί συνθήκε που και οι μεγάλε δυνάμεις θα, θα μα βοηθούσαν, και ότι οι Τούρκοι θα πέφτανε, και ότι το γένος θα έρθει να πάρει τη, τη revenge για το 1821, που δεν ολοκληρώθηκε η επανάσταση τότε, γιατί οι εδάφοι μείναν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Και πολύ απλά θα καταφέρει και θα το κάνει αυτό η Ελλάδα. Αλλά διαταγέ. Παιδιά, ο στρατιώτη ακολουθεί διαταγέ. Σκεφτείτε ο Μελά να παρέβαινε τι διαταγέ και να πήγαινε στο μέτωπο, τότε τι θα τον κατηγορούσαμε, α πούμε, ω. ως, ε, ε, ως, ως ε, παραβάτη εντολών ε, για παράδειγμα ε, μη σας πω κιόλας ότι θα περνούσε και από στρατοδικείο ωραία οπότε είναι σοβαρή κατάσταση δεν μπορείς να, να τον κατηγορείς απλά ότι ήταν λιποτάκτη. λιποτάκτης είναι μίμς αυτά τα πράγματα είναι αστιότητες ωραία είναι χωριάτικες κιόλας αστιότητες λοιπόν ε, εν πάση περιπτώσει προχωρούμε εδώ πέρα προς τα κάτω που παρόλα αυτά, μετά συμμετείχε ο Μελάς Έτσι, συμμετείχε σε κάποιε μάχε. Δεν είναι ότι δεν συμμετείχε, απλά εντάξει, πλέον ε, 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 εν είχε κριθεί το τι θα συμβεί στον πόλεμο, αν δεν είχε κριθεί ήδη εξ για του μίστες Για αυτού που ξέρανε, Ου, αυτά εδώ πέρα τα περνάμε. Άλλα τόσα μιμίδια. Και τώρα, έχουμε και λέμε. Το πρώτο το οποίο μα νοιάζει εδώ πέρα είναι το εξή. Για να εξηγήσουμε στον κύριο. Πώ τον είπαμε, τον ε, το δημοσιογράφο από το Minecraft, ο κύριο. Ο κύριος Κωστόπουλος. Κωστόπουλος λοιπόν, αναφέρεται ότι ο Μελά, εμέσω πλην σαφώ, υπονοείται ότι ο Μελά αυτό το οποίο έκανε ήταν να κερατώνει, κερατώνει τη γυναίκα του. Ωραία, να είναι απιστό. Και γελάει κιόλα ο συγγραφέα και λέει ότι, χάχα, πατρίστε και οικογένεια, αλλά δεν ήταν πιστό στην οικογένειά του. Και πώ καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα. Γιατί, προσέξτε, όταν κάνουμε σα αναφέρω κάτι. Δηλαδή, ο Μελά ήταν τεμπέλη, α πούμε. Ωραία. Δεν καθάριζε τα φύλλα από το κήπο του. Πρέπει να σα έχω να σα παραθέσω κάτι. Μία πηγή. Μία μαρτυρία. Ένα, δεν ξέρω, αν ο κήπο ήταν δημόσια υπηρεσία. Ένα δημόσιο χαρτί που λέει την τάδε μέρα ο Μελά έπρεπε να καθαρίσει τον κήπο και δεν τον, τον καθάρισε. Ένα απλό παράδειγμα έτσι προς χάρη του επιχειρήματο. Οπότε, και εδώ πέρα εγώ περιμένω μετά να μου πει την πηγή του. Ωραία. Να ακούσω δηλαδή. Με ποιο τρόπο ουσιαστικά καταλήγουμε στο γεγονό. Προσέξτε, αυτά πριν πάμε για το μακεδονικό αγώνα και μιλήσουμε αν ο Μελά ήταν σφαγιά ή όχι. Που εκεί είναι. That's another story. Ωραία, είναι διαφορε... διαφορετική ισορροπία δυνάμεων εκεί πέρα και πρέπει να την αναλύσουμε. Πρώτα κάνουν δολοφονία χαρακτήρα. Όπου βλέπετε δολοφονία χαρακτήρα τύπου. Ο Καποδίστρε ήταν δικτάτορα. Ο Καραϊσκάκη ήταν σεξιστή. Ο Παύλο Μελά. Ε... 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 τη γυναίκα του Απευθεία να μυρίζεστε ότι εκεί πέρα υπάρχει κάτι ύποπτο Ωραία. Υπάρχει κάτι ύποπτο. Δηλαδή, όλο αυτό, όλη αυτή τη βρώμα, τη λάσπη που σα πετάει στη μάπα, θέλει κάπω μετά να την κεφαλαιοποιήσει. Να σα κάνει να πιστέψετε πιο εύκολα κάτι πολύ χειρότερο που θα πει έπειτα για αυτόν για τον οποίο μιλάει. Ωραία. Έτσι κάνουν οι δημαγωγοί. Λοιπόν, αλλιώ σχόλια, αστείωτε, λουφαδόρο και τέτοια δεν θα, θα είχαν κανένα νόημα, έτσι. Αν αυτό ίσχυε, δεν υπάρχει λόγο να κάνει σχόλιο. Το κοινό δεν είναι ηλίθιο, μπορεί να καταλάβει αν ισχύει αυτό το οποίο λε. Λοιπόν. Ε, και έχουμε και λέμε που θα πηγαίναμε τότε Πάμε λίγο mm, λοιπόν, λοιπόν 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 Ούτε αυτά μας απασχολούν Θέλω να δω που είναι με τη γυναίκα του Που το έχει αλλιώ γιατί το έχω σημειώσει Άμα δεν βρω Το απόσπασμα εδώ μέσα Λοιπόν τι λέει εδώ πέρα ε, Παρακολουθούν Λοιπόν και έχουμε και λέμε Πως βγάζει το συμπέρασμα δηλαδή Λου... Λοιπόν Που ήταν μέσα στο άρθρο Έλα ρε παιδί μου τώρα γιατί Παρακο... Παρακο... Ψάχνουμε τώρα τη λέξη Α, να το ψάξουμε στα αγγλικά που του λέει My dear boy Ότι... Α, χαζομάρα αυτό δεν είναι από το άρθρο τη Ευσύν, είναι από το άρθρο πηγή που βάζει η Ευσύν. Οπότε πήγα ουσιαστικά, δεν βρίσκεται μέσα σε αυτό εδώ πέρα το κειμενάκι. Εγώ πήγα, πάτησα και μέσα στι πηγέ που παραθέτει η Ευσύν για να τα βρω. Ήταν πριν μια εβδομάδα, μην με κρίνετε, απλά τα έχω σημειώσει. Λοιπόν, μέσα σε εκείνο το άρθρο και βασικά να σα το δείξω κιόλα, εφόσον το έχω αποθηκεύσει εδώ. Ένα λεπτάκι, δώστε μου μόνο. Uh, Πώ να το κάνω τώρα. Α, α πέρα, 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 τώρα, 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 τώρα. Λοιπόν, mm, τώρα. Πέτα το δω. Εδώ είμαστε. Ε, τώρα είμαστε μάγκε. Το βλέπετε. Το βλέπετε, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Υπήρξε η κατηγορία ότι επειδή ο Παύλο Μελά ήταν παντρεμένο με την Ναταλία Δραγούμη, την αδελφή του Ιούνα Δραγούμη, αυτό κεράτωνε ε, ε, τη γυναίκα του, δηλαδή την αδελφή του Δραγούμη, με την αδελφή επίση τη Ναταλία και του Δραγούμη, την. Ε, πώς Πώ τη λέγανε τώρα. Να... Ε, ε, Πώ τη λέγανε, παιδί μου. Την ξέχασα, είχε ένα όνομα κάπω. Αν, αν θυμάστε, γράψτε τέλο πάντων. Αυτό είναι αμεληταίο, εν πάση περιπτώσει. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε το εξή. Πώ καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα, εντάξει. Βλέπετε εδώ πέρα το απόσπασμα. Δηλαδή, θα το διαβάσουμε αυτό το λεξί. Λοιπόν. Μεσάνυχτα ο Γιάννη, ο σύζυγός τη, ο σύζυγος τη αδελφή του, του Δραγούμη, κοιμάται. Και εγώ είμαι έτοιμη διαναπλαγιάσω να πλαγιάσω. Αυτά τα γράφει στον Παύλο Μελά. Δηλαδή λέει ότι αυτοί οι δύο αντάλλασαν αλληλογραφία που ισχύει ότι ο Παύλο Μελά συμπαθούσε πάρα πολύ την. τι του είναι αυτή. Hey, όχι η νύφη. Γι' αυτόν είναι ο γαμπρό τη. Γι' αυτόν τι είναι αυτή. Κουμπάρα. Όχι εν πάση περιπτώσει, καταλάβατε, αγαπούσε πάρα πολύ, συμπαθούσε πάρα πολύ την αδελφή τη γυναίκα του. Ωραία. Και ουσιαστικά του γράφει και γράφανε συχνά με μηνύματα και εδώ πέρα το μήνυμα πηγαίνει στον Μελά όσο ο Μελάς είναι στη Μακεδονία. Οπότε βρίσκεται σε ένα εχθρικό έδαφος. Σας εξηγώ για ποιο λόγο. Ε, εγώ είμαι έτοιμη για να πλαγιάσω. Καληνύχτα, my dear boy. Κρατήστε το, my dear boy. Εσκέψει μου σε παρακολουθούν. Εάν θέλει να σε γράψω πάλι, να καταστρέψει αυτό το γράμμα. Ωραία. Σημειώστε και το να καταστρέψει αυτό το γράμμα. Ενδιαμέσω υπονοεί. Α, και τώρα γράφει ο, η κουνιάδα, η κουμπάρα. Οκ. Okay. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η κουνιάδα του, λοιπόν. Ενδιαμέσω υπονοεί μια όχι και τόσο ομαλή οικογενειακή ζωή. Ωραία. Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο κατηγορείται ο μελά ω εξή ότι επειδή αυτή του, του μιλούσε έτσι, που θα δούμε φυσικά εδώ πέρα μπαίνει μέσα η κοινωνιολογία, σπάει την πόρτα και έρχεται και μας λέει καλησπέρα σας, ήρθε η σειρά μου τώρα για να κάνω την ανάλυση ουσιαστικά. Ε, ευχαριστώ το chat που με βοηθάει λοιπόν. Είναι το εξή: ότι επειδή του μιλούσε έτσι, αυτό σημαίνει ότι είχαν φλερτάκι. Ωραία. Και όχι απλά είχαν φλερτάκι, υπονοείται ότι είχαν και μια πιο έτσι προχωρημένη σχέση. Ήξερε εγγλέζικα ο μελά. Τώρα, τώρα θα εξηγήσουμε. Τώρα θα εξηγήσουμε. Λοιπόν. Ο, ένα λεπτάκι. Μια ακόμα σημείωση εδώ πέρα που είχα κάνει μέσα στο άρθρο. Ουσιαστικά έχει σχέση με αυτό το οποίο θέλω να σας πω. Δεν έμεινε. Καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, ε, ο Μελάς λοιπόν πρέπει να, να καταρχάς να κάνουμε αποκωδικοποίηση. Έρχεται το ερώτημα για ποιο λόγο ο Μελά μιλάει έτσι και για ποιο λόγο αυτή του λέει αυτά τα πράγματα. Πάμε λίγο πάλι πίσω. Καταρχά, κοιμάται και εγώ είμαι έτοιμη για να πλαγιάσω. Απλά λένε τα νέα του. Καληνύχτα, my dear boy. Πρώτη ερώτηση. Για ποιο λόγο λέει my dear boy, ο Μελά και ο Δραγούμη και όλοι αυτοί τέλο πάντων οι κάστα ανθρώπων ήταν αριστοκράτε. Τώρα θα μου πείτε για έναν τύπο ο οποίο αυτογραφεί σε μια εφημερίδα που έχει το όνομα τη Πανούκλα, α πούμε. Τι μα νοιάζει αυτό, εντάξει. Εμεί αναγνωρίζουμε μόνο τη νίκη των λαών και την προλεταριακή επανάσταση. Έλα που όμω, άμα θέλει να γράψει ιστορία, σε νοιάζει. Γιατί οι αριστοκράτε, φίλοι και φίλε, έχουν μια ιδιαίτερη αργό. Ωραία. Πώ θα πα εκεί έξω στον δρόμο και θα ακούσει, ξέρω τα λάνια να μιλάνε και να λένε Πούσε ρεμπρό, τι λέει ρεμάν, ξέρω εγώ, πώ πάει όλα καλά. Την νέα ξέρω, την τρέχει. Έτσι θα ακούς και τους αριστοκράτες να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Darling, my dear, αγαπητέ μου, ωραία, αγαπημένε μου. Για αυτόν τον λόγο, ο Μελάς και οι φίλοι του, πόσο μάλλον... Η, γυναίκα, η, η, αδελφή τη γυναίκα του μιλούσε ο τον άλλο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή αυτή του απευθύνεται ω My dear boy, αγαπητό μου αγόρι, όχι για κανέναν άλλο λόγο επειδή ξέρω εγώ έχουν φλερτάκι, αλλά επειδή στο πλαίσιο τη εποχή, ωραία, που υπήρχε η αριστοκρατία, γιατί σήμερα, αν πάση περιπτώσει, αυτοί οι τίτλοι δεν λένε και πολλά πράγματα στο, στο μέσο σημερινό άνθρωπο. Τότε λέγανε. Μιλούσαν με αυτόν τον τρόπο. Αυτή ήταν η αργό. Δηλαδή, άμα πήγαινε στο σαλόνι όπου οι αριστοκράτε κάνανε ένα αγκαλά ωραία, και καθότσαν όλοι και πίνανε κρασάκι, με αυτόν τον τρόπο θα μιλούσαν οι αριστοκράτε. Δεν ήταν κάτι το περίεργο. Ωραία. Εσκέψει μου σε παρακολουθούν. Και γιατί όχι, θα σα πω εγώ, διότι πολύ απλά είναι ο άντρα τη αδελφή τη που έχουν και δύο παιδιά. Ωραία εάν θέλεις να σε γράψω πάλι, να καταστρέψεις αυτό το γράμμα. Αχά, θα πει κάποιος, ότι ουσιαστικά θέλουν να κρατήσουν κρυφή την μυστική τους σχέση. Προσέξτε όμως, πριν δεν είπαμε ότι αυτά τα γράμματα στάλθηκαν στο Παύλο Μελά, ενώ βρίσκεται στο μέτωπο, σε μια εχθρική περιοχή. Η αλληλογραφία όταν βρίσκεσαι στο μέτωπο, πόσο μάλλον όταν κάνεις μυστικό αγώνα, όπως ήταν ο Μακεδονικός. Γιατί δεν έπρεπε να μαθευτεί ότι η ελληνική κυβέρνηση έστελνε κρυφά αξιωματικούς σε τουρκικό έδαφος, ούτως ώστε να χτυπιούνται με τους Βουλγάρους. Γιατί αν αυτό μαθευότανε, είναι εμπλοκή στα εσωτερικά ζητήματα της Τουρκίας. Και αυτό σημαίνει πόλεμος. Οπότε έπρεπε να το κρατήσουν κρυφό. Αυτή προφανώς, από τα συμφραζόμενα κάποιο αν έβρισκε αυτά τα γράμματα, σκεφτείτε, κάθεται ο Μελάς διαβάζει το γράμμα. Ωραία. Ή το έχει στην τσέπη του. Το έχει στην τσέπη του και ξαφνικά σκάνε μύτη κομιτατζίδε. Ωραία. Πέφτουν πάνω από τα βουνά, έρχονται. Πέφτουν αυτά τα γράμματα κάτω στο έδαφο. Γιατί εκεί στα γρήγορα πρέπει να καλυφθεί, πρέπει να φύγει γιατί είναι ενέδρα. Ωραία. Και τα βρίσκουν αυτά τα γράμματα μετά κάπω οι Τούρκοι. Είτε οι κομιτατζίδε τα δίνουν στου Τούρκου, είτε οι Τούρκοι α πούμε κάνουν ενέδρα στου Μακεδονομάχου. Που ούτε αυτό ούκο λίγε φορέ έγινε. Ωραία. Και βρίσκουν αυτό το γράμμα. Προφανώ και του λέει ότι αν θέλει να σου ξαναγράψω, δηλαδή να συνεχίσω να σου στέλνω πράγματα επικίνδυνα να έχει πάνω σου, διότι αν τα βρούνε οι Τούρκοι, πολύ απλά θα έχει μπελά η Ελλάδα, πρέπει να καταστρέψει αυτό το γράμμα. Επειδή είσαι σε επικίνδυνο έδαφο, δεν είσαι στη διπλανή γωνία και σου στέλνω κρυφά SMS για να μην το δει η γυναίκα σου. Ωραία. Δύσκολο. Προφανώ αυτό όμω και το προηγούμενο όσον αφορά την κοινωνιολογική ανάγνωση του πόσο μιλούσαν οι αριστοκράτες και ποιος ήταν ο Παύλος Μελάς γιατί ήταν αριστοκράτης δεν ήταν ούτε αγρότης ο Παύλος Μελάς ούτε αλιεύς ούτε κτίστης ήταν αριστοκράτης και επαναλαμβάνω μπορεί σήμερα αυτό να μην σας λέει τίποτα ή να το ακούτε κι εσείς σαν ένα αντίστοιχο μιμ της εποχής τότε ήταν το παν ήταν ο οίκος του Μελά και αυτό το πράγμα σου έδινε κύρος στην κοινωνία. Σήμερα δεν σου δίνει τίποτα ενδεχομένω, πάλι επαναλαμβάνω στα αυτιά των περισσότερων ανθρώπων. Ένα ιστορικό ο οποίο του κάνει ανάλυση όμω. Δεν γίνεται να μην στα εξηγήσει αυτά τα πράγματα. Γιατί πολύ απλά ακριβώ θα βγάλετε βεβαιασμένα συμπεράσματα. Π.χ. Πού αλλού το παρατηρούμε αυτό. Πλήστε φορέ στα αρχαία κείμενα, οι αρχαίοι Έλληνε αναφέρονται ο ίστον άλλο ω σύντροφε. Ωραία. Πήγαμε με το σύντροφο Διοκλητιανό και ξέρω εγώ, κάναμε μια ωραία βόλτα στο πάρκο. Ωραία, μόνοι μας. Και κάθεται ο άλλο ο περίεργος και λέει Για να τον λέει σύντροφο Μεγάλος γήπας ο Μελάς ρε, Χαλαρώστε ρε Τι λέμε εδώ πέρα τόση ώρα Λοιπόν για να τον λέει τον άλλον σύντροφο Αυτό σημαίνει ότι αρχή οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ομοφυλόφιλοι Και βγαίνει και το λέει αυτό σοβαρά ο άλλος εντάξει Και σου βγάζει με αυτόν τον τρόπο Που άμα το δούμε γλωσσολογικά Από εκείνη την εποχή έχουν περάσει 2-2,5 χιλιάδες χρόνια εντάξει Το σύντροφο σε εκείνη την εποχή δεν σήμαινε ούτε μέλος του κόμματο, Εντάξει ούτε ε, ερωτικός ερωτικό σύντροφο. Σημαίνει ο φίλο. Ωραία. Και αυτό το παρατηρούμε σε ελληνικέ διαλέκτου, για παράδειγμα τα ποντιακά, όπου στα ποντιακά ο φίλο δεν είναι ο φίλο, είναι ο σύντροφων. Επήγαμε τι συντρόφου, στο παρχάρ να τρώγουμε σα Ωραία. Πήγαμε του συντρόφου στο ποτάμι κάτω εκεί πέρα στο λιβάδι, ούτω ώστε να φάμε σουβλάκια. Εντάξει. Έτσι θα στο πει κάποιο που έχει μία διάλεκτο η οποία έχει πιο άμεση σχέση με την αρχαία ελληνική. ...και απευθείας λύνονται πάρα πολλά... ...πάρα πολλοί χαζοί διάλογοι. Ωραία. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η εξήγηση και εδώ. Αλλά προφανώς όλα αυτά... Δεν φτάνει κάποιο να έχει τελειώσει η δημοσιογραφία, ωραία, και να είναι απλά δημοσιογράφο ή να είναι ιστορικό αναχρονισμό. Μπράβο, ναι, μπράβο, Λιλανόνιμου, εξαιρετικά. Δεν φτάνει απλά να είναι δημοσιογράφο ή να έχει τελειώσει ένα φούφου ψούχου ψού και να είναι φιλόσοφο, φιλόλογο και φιλόλογο, ωραία, και να μα κάνει τον έξυπνο και να λέει, Ω, ξέρετε κάτι, εγώ έβγαλα αυτή τη θεωρία. Τίποτα δεν έβγαλε. Ωραία. Γιατί κάθε φορά εμεί οι ιστορικοί, όταν ερχόμαστε να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, τραβάμε τα μαλλιά μα με αυτά τα οποία οι υπόλοιπε ειδικότητε. Οι ειδικοί. Είμαστε δι' μια. Σου έρχεται ο παιδαγωγό, σου λέει: Είμαστε δι' επιστημονική επιστήμη, αλλά έχουμε άποψη για όλα. Δεν έχει άποψη για τίποτα. Εντάξει. Δεν ρώτησε τον ιστορικό, σταμάτα. Κάτσε κάτω, δεν θέλω πάλι να έχουμε ζητήματα και να ανοίγουν μετά, γιατί ξέρετε μετά πώς πάει αυτό. Βγαίνει το λέει ένας εξυπνάκιας, καθηγητής τάδε κολοχανίου ξέρω εγώ, και έρχεται μετά ο άλλος ο δημοσιογράφος και λέει θα πάρω κλικ με αυτό. Δηλαδή αυτή είναι μια κλίκα που δουλεύουν έτσι. Κάνουν μάτσι μάτσι ο ένα με τον άλλον, η παιδαγωγή με του δημοσιογράφου. Ωραία. Παρατηρήστε λίγο το pattern. Θέλω να βλέπετε όταν ακούτε εκεί έξω μια μεγάλη μπαρούφα, ποιο την πετάει συνήθω. Εντάξει. Ναι, και αυτή τη στιγμή υπερασπίζουμε τον κλάδο μου. Εντάξει. Τα, συνδυλισ... τα συνδικαλιστικά μου δικαιώματα. Λοιπόν, δείτε το λίγο. Βγαίνει το λέει και μετά βγαίνει ο άλλο ο και λέει: Θα πάρω κλικ με αυτό. Και να η μεγάλη λεζάντα. Οι αρχαίοι Έλληνε έτρωγαν κρέα. Ωραία. Και μετά ο καημένο άνθρωπο πατάει πάνω, αυτό μεταδίδεται από στόμα σε στόμα έτσι κουτσομπολιό και χαζομάρες, ωραία. Και μετά έρχεται ο ιστορικός, περπατάω εγώ να πούμε βράδυ νουάρ σκηνή α πούμε ασπρόμαυρα όλα και σκέφτομαι που οδεύει αυτός ο κόσμος και έτσι πω περπατάω. Κάτω έχει μια εφημερίδα, ξέρετε, μισοσκισμένη, σαν σκηνή από την ταινία Batman είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει. Και πατάω πάνω και ενώ είμαι σκεφτό και σκέφτομαι, βλέπω κάτω Οι αρχαίοι Έλληνε έτρωγαν κρέα. Και κάθομαι και σκέφτομαι, να πηδήξω από τη γέφυρα τώρα ή όχι. Ωραία. Έτσι δημιουργούνται αυτά τα ιστορικά φάλαση σε αυτέ τι ιστορικέ πλάνε. Έτσι Βλέπουμε και αυτό το πράγμα ακριβώ εδώ. Αυτό που βλέπετε στι οθόνε σα. Α, τον είπε my dear boy. Διαγράφουμε το ιστορικό πλαίσιο τη εποχή, διαγράφουμε τι κοινωνικέ συνθήκε, διαγράφουμε την οπτική των ανθρώπων, διαγράφουμε ακόμα και τι δύο προσωπικότητε. Ωραία. Δηλαδή, την αδελφή τη της γυναίκα του Μελά και τον Μελά. Ωραία. Και ουσιαστικά βγάζουμε το δικό μα συμπέρασμα. Α, εντάξει, μάλλον. Χαϊδευόντουσαν για να του μιλάει έτσι. Όχι, κυρίε και κύριοι, δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο η ιστορία. Είναι ένα πολύ περίπλοκο πράγμα και αν ήταν τόσο απλό για να έρχεται ο καθένα φούφου ψούχου χουψού και να μου κάνει ιστορία εδώ πέρα, τότε πολύ απλά δεν θα χρειαζόταν να έχουμε ιδιαίτερο κλάδο ιστορία και αρχαιολογία. Που και πάλι και που είναι αυτά μαζί, Ιστορία και αρχαιολογία, είναι πολύ κανονικά. Τώρα, μια άλλη γνώμη, παρένθεση. Ωραία, Υπουργείο Παιδεία ακούει. Πρέπει τα τμήματα να χωριστούν σε ιστορικό και αρχαιολογικό. Πλέον ο, ο όγκο τη γνώση είναι τόσο μεγάλο, αλλά και ο τρόπο με τον οποίο πλέον αναλύουμε την ιστορία που χρειάζονται ειδικά μαθήματα για αυτό το πράγμα. Και δεν μπορώ εγώ να ξοδεύω τον χρόνο μου να διαβάζω λογοτεχνία, αρφίλε. Λογοτεχνία. Με βάζω στο ιστορικό να διαβάζω λογοτεχνία. Γιατί, γιατί, για να μαθαίνω να πούμε πώ να κάνω ποιηματάκια. Ενώ δεν θα κάθομαι να μπορώ να διαβάσω ένα ιστορικό κείμενο και να το κρίνω αν είναι ακριβές. Ζούμε μια στιγμή παραφροσύνης, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, το προσπερνάμε αυτό. By the way. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, ακόμα εκνευρίζουμε. Ε, βρείτε πώς λέγανε την αδελφή της τέτοιας, της, της Ναταλίας Δραγουμή. Τώρα, μου σπάει τα νεύρα που έχω ξεχάσει το όνομά της. Ωραία. Βρείτε, βρείτε, βρείτε το λίγο και γράψτε το στα σχόλια. Ξέρω ότι είστε τρομεροί, οπότε θα, θα, θα ακούσετε την, 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 την παράκλησή μου. Λοιπόν, τι έχουμε μετά... Οκ okay, αυτό δεν το χρειαζόμαστε Μιλήσαμε για το ουράνιο τόξο ως πηγή uh, Α τι να πει ωραία Μιλήσαμε και για αυτό Ωραία τώρα πάμε στο ψητό Κυρίες και κύριοι Ήτανε ο Μελάς Σφαγέας Που βασίζεται όλη αυτή η ρητορική τώρα θα μου πείτε Εντάξει Εν τω μεταξύ. Στο μεταξύ ελπίζω να έχετε κάνει like και νομίζω κάποιο πριν έκανε donate, έγινε κάποια δωρεά και δεν την είδα. Αν έγινε κάποια δωρεά και δεν την είδα γιατί πέρασαν τα σχόλια, να με συγχωράτε, έτσι. Άμα θέλετε να στηρίξετε πάντως, κάτω δεξιά το κουμπάκι με το δολάριο ή κάτω από το βίντεο το κουμπάκι συνδρομή για να στηρίζετε μηνύες στο κανάλι. Αλεξάνδρα, hmm, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, η Μαρίκα, ε τώρα θα το ψάξω μόνο μου λοιπόν Οικογένεια, δραγούμι. βλέπετε τώρα εδώ μας άνοιξε ένα side quest. Ε, Μάρκος Μανόλης Δραγούμης, Αγγελική, Μαρία, όχι, 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 Στέφανος, όχι, Ναταλία Μελά, Ζω, Ζωή, όχι, Ελάρης. Α, νάτη, η έφη. Το βρήκαμε. Λοιπόν, η έφη δραγούμη, λοιπόν, ήταν αυτή που το άρθρο κάθεται και αναφέρει ουσιαστικά ότι κάνανε μάτσι μάτσι με το μελά. Δεν ισχύει. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Τουλάχιστον για να είμαστε εντάξει. Α, να μην είμαστε απόλυτοι. Οι βιβλιογραφικέ πηγέ δεν ε, υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν. Και έχουμε και λέμε. Mm, όχι, όχι. Η Εφη ήταν παιδιά, όχι η Αλεξάνδρα, γιατί σύζυγος του Ιωάννη Καλέργη. Οι Γιάννη λέγαν το, τον άντρα αυτινή, τη αδελφή τη Ναταλία Δραγούμη, τη γυναίκα του Μελά. Αυτό το θυμόμουν. Δεν θυμόμουν το όνομά τη. Well, anyway, μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Ε, ο Μελάσο Λέιερ. Εντάξει. Ο Μελάσο Λέιερ λοιπόν. Τι γίνεται, α τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχά, δεν θα κρίνουμε εκείνη την εποχή με τα δεδομένα του σήμερα. Όποιο ξεκινάει να το κάνει αυτό, μπορεί να πάρει το παλτό του και την τραγιάσκα του, να τη φορέσει και να βγει από την αίθουσα. Αφού λοιπόν το συμφωνήσαμε αυτό, μπορούμε να καταλήξουμε στο εξή. Τη δεκαετία του 1870, οι Βούλγαροι έχουν τη δικιά του φάση εθνική. Ε... Ε... να το αναφέρουμε τώρα. Ανάσταση. Ωραία. Δηλαδή, μαζεύονται οι Βούλγαροι και λένε: πρέπει να ξεφύγουμε από, από τους Έλληνες και από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως που ελέγχεται από τους Έλληνες και είναι ελληνόφωνο και να φτιάξουμε δικιά μας εκκλησία. Οπότε τι κάνουν οι, οι Τούρκοι για να σπείρουν τη διχόνια μεταξύ των Ορθοδόξων της Βαλκανικής κάνουν το εξή. Δίνουν στους Βουλγάρους και έχει σημασία που ξεκινάμε από την αρχή έτσι πως φτάσαμε μέχρι εδώ πάντοτε αυτό είναι το ερώτημα ωραία. Δίνουν στους Βουλγάρους το δικαίωμα να έχουν δικιά τους εκκλησία την λεγόμενη εξαρχία Ωραία. Έχουμε κάνει βίντεο για το μακεδονικό αγώνα. Μπορείτε να πάτε και να το δείτε αφού τελειώσει αυτό το live. Τη, δικιά, τη λεγόμενη εξαρ, ε, εξαρχία. Ωραία. Ε, όχι εθνικού υπεριαλισμού, Μάικλ. Κανονικά, εθνική ε, ανάσταση ουσιαστικά. Ότι ξυ, ξυπνήσανε σαν έθνο. Ωραία. Και θέλανε την ανεξαρτησία του. Ε, και έχουμε και λέμε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι Πρώτο και κύριο. Κάνουν δικιά του εκκλησία. Αυτό είναι απευθεία We don't do that here. Είναι παραβίαση των κανόνων ε, νομιμοφροσύνη προ το, προς το, το, το Πατριαρχείο. Αλλά δεν ήταν απλά ότι θέλανε να έχουν δικαίωτο εκκλησία. Οι Τούρκοι του δίνουν το δικαίωμα να κάνουν ψηφίσματα στα χωριά τη Μακεδονία και τη Στράκη και όσοι κάτοικοι χωριών δηλώσουν 2 τρίτα, τα δύο τρίτα των κατοίκων του δηλώσουν πιστοί προ το εξαρχάτο, ωραία, δηλαδή προ την εξαρχία, εθνική αναγέννηση, ευχαριστώ ατρέα. Αυτό το οποίο συνέβαινε ήταν να θεωρούνται βουλγαρικά. Γιατί όπου πήγαινε η εξαρχία και εγκαθιστούνταν, βούλγαρο βουλγα, βουλ, δάσκαλο, βουλγαρικά μαθαίναν τα παιδάκια, βουλγαρικά μιλούσαν οι άνθρωποι μετά πλέον στο χωριό, Σλάβικα, και βούλγαρο ιερεύ. Όπου δεν συνέβαινε αυτό, αυτό το οποίο συνέβαινε ήταν το εξή. Κυριαρχούσε το Πατριαρχείο. Όμω, αυτό δεν ήταν αρκετό για του Βουλγάρου. Οπότε, τι γίνεται, αρχίζει η ένοπλη φάση του λεγόμενου μακεδονικού αγώνα. Όταν λέμε μακεδονικό αγώνα, εννοούμε τον αγώνα για το ποια εθνικότητα θα επικρατήσει επί της Μακεδονίας. Προσέξτε, μην μας πιάνει το, ο συναισθηματισμό και λέμε ότι η Μακεδονία ιστορικά ήταν ελληνική, με ελληνικούς πληθυσμούς και ελληνική ιστορία. Αυτό ισχύει. That's a fact. Είναι ένα γεγονός. Το αφήνουμε απ' έξω. Για να καταλάβουμε όμως τις, τις ισορροπίες, τις εκείνη εκείνης εποχής, πρέπει να αντιληφθούμε ότι Όλοι θεωρούσαν τη Μακεδονία ω δικό του έδαφο. Όχι την ιστορία τη Μακεδονία που τα memes τα σημερινά τη Disneyland των Σκοπιανών κάνουν. Τη Μακεδονία ω έδαφο. Η Αιγαιακή Μακεδονία, εν πάση περιπτώσει, λέγανε οι Βούλγαροι. Η Μακεδονία, ε, η οποία είναι βουλγαρική και δεν μα νοιάζει ποια είναι η πρώιμη ιστορία τη, εμεί την κατακτήσαμε. Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξή. Αρχίζουν και στέλνουν ενόπλου στη Μακεδονία, οι οποίοι ονομάζονταν κομιτατζίδε, με σκοπό να πάνε και να χτυπήσουν τα ελληνόφωνα χωριά ή γενικότερα τα χωριά τα οποία ε, η βουλγαρική εξαρχία ήταν ιδέα της Ρωσίας στα πλαίσια του πανσλαβισμού. Ναι, Greek politics με τον Base Βενιζέλο για εικονιδίο, η Ρωσία έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να προωθεί τα συμφέροντα των Βουλγάρων στη Βαλκανική. Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξή στέλνουν ενόπλους για να εξαναγκάζουν τους σλαβόφωνους αλλά Έλληνες συνειδησιακά, δηλαδή πιστούς στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, έτσι έγινε ο διαχωρισμός, όσοι τάχθηκαν υπέρ του, έμειναν υπέρ του Πατριαρχείου συνειδησιακά αυτοπροσδιορίζονταν ως Έλληνες, μιλούσαν δεν μιλούσαν ελληνικά και όσοι τάχθηκαν υπέρ της εξαρχίας συνειδησιακά αυτοπροσδιορίστηκαν ως Βούλγαροι, μιλούσαν ή δεν μιλούσαν Βουλγάρικα. Ωραία. Γιατί εμεί νομίζουμε ότι γενικότερα μόνο οι λεγόμενοι Γκρεκομάνοι είναι μόνο Σλαβόφωνοι, α πούμε. Μόνο εμεί είχαμε Σλαβόφωνου, α πούμε, Έλληνε συνειδησιακά. Και οι Βούλγαροι είχαν Βούλγαρου, Έλληνε, Βούλγαρου ε, συνειδησιακά, Ελληνόφωνου, οι οποίοι ήταν μάλιστα η αστική τάξη. Γιατί ένα από τα προβλήματα τη Βουλγαρία. Τώρα, παρένθεση, απλά θέλω να καταλάβετε κάποια πράγματα. Ένα από τα προβλήματα τη Βουλγαρία ήταν ότι η αστική τη τάξη δεν μιλούσε Βουλγάρικα, μιλούσε Ελληνικά. Ωραία, η μορφωμένοι. Γιατί τα, τα, ελληνικά ήταν η γλώσσα των λογίων και αυτό ήταν πρόβλημα στη δικιά του εθνική αναγέννηση. Συνεπώ, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πάρα πολύ ελληνόφωνοι να πηγαίνουν και με τη βουλγαρική πλευρά. Ω, τι έγινε αυτό, γιατί δεν το αναφέρουμε. Ωραία. Πώ συνέβη τούτο, και μιλάμε μόνο ότι και καλά σλαβικά στοιχεία εισχώρησαν εντό του ελληνικού φαινοτύπου και γονιδιότυπου και δεν υπάρχουν σήμερα Έλληνε και είναι όλοι Βουλγάροι. Οι Βούλγαροι τι έχουν να πούνε, ή οι Σκοπιανοί. Ωραία. Τέλο πάντων, το αφήνουμε εδώ αυτό. Το αφήνουμε να πλανάτε. Λοιπόν, αφού λοιπόν συμβαίνει αυτό, το ελληνικό κράτο έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε άχρηστοι. <laughs> Είμαστε γενικότερα άχρηστοι στο, στο, στο να οργανωνόμαστε τι δεκαετίε των 80 και των 90 του 1880 και του 1890, όταν ξεκινάει η ένοπλη του μακεδονικού αγώνα. Και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξή. Συνέχεια γράφονται άρθρα ότι πάνω στη Μακεδονία γίνονται σφαγέ, γίνονται βουλγαρισμοί, ότι χάνει έδαφο το δικό μα το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεο και υπάρχει το πάγιο αίτημα να στείλουμε στρατό. Ένα, αλλά εμεί τι θέλαμε να κάνουμε. Εμεί δεν θέλαμε να στείλουμε αντάρτε. Οι Βούλγαροι τότε ακόμα δεν είχαν κράτο. Είχαν μια αυτονομία στα πλαίσια τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ωραία. Βουλγαρικό κράτο επίσημα υπάρχει το 1910 και έπειτα, όταν ανακηρύσουν τον εαυτό του ω βασίλειο, εντάξει. Δεν μα απασχολεί αυτό. Αυτό που μα απασχολεί είναι ότι εκείνοι παίζανε με ό,τι δυνάμει είχαν. Και με τη βία, αλλά και με τυπηθώ. Στέλναν τα οι οποίοι μαθαίνανε στα παιδάκια πώς να, να είναι ξυλουργοί, πώς να είναι γλύπτες, δηλαδή πρακτικές τέχνες. Ενώ οι δικοί μας δάσκαλοι είχαμε το πρόβλημα ότι εκεί που επικεντρωνόμασταν ήταν μόνο στην παιδεία. Δηλαδή πήγαινε ο δάσκαλος ο Έλληνας και έλεγε θα σας μάθω... Το Θουκυδίδη, θα σα μάθω την Οδύσσια και το παιδάκι που ήθελε να μάθει πώ να τσαπίζει τη γη του έλεγε ρε φίλε, εντάξει. Και έτσι οι Βούλγαροι μα κέρδιζαν κόσμο. Παρόλα αυτά, ο κόσμο δεν πρόδιδε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δηλαδή την ελληνική του Ρωμαϊκή, θα έλεγε κανεί για τα δεδομένα τη εποχή, συνείδηση. Αυτό στου Βουλγάρου Βουλγάρους δεν άρεσε. Γι' αυτό το λόγο στείλανε του ενόπλου για να κυνηγάνε του δασκάλου, του ιερεί και γενικότερα άτομα μεγάλου κύρου, ωραία, τα οποία μπορούσαν να κρατάνε συσπηρωμένο τον ελληνισμό. Οπότε τι γίνεται. Μόλι μπαίνουμε στον 20ο αιώνα, πλέον η κατάσταση είχε φτάσει στο μη περαιτέρω. Εκεί διαβάζουμε και στα γραπτά του Ιωνα Δραγούμη, του γαμπρού του Παύλου Μελά, ότι. Ουσιαστικά, ε, ο Παύλος Μελάς ήταν γαμπρός του Ιώνα, ότι ουσιαστικά τι γίνεται αν πάμε να σώσουμε τη Μακεδονία, γιατί η Μακεδονία είναι η ασπίδα του ελληνισμού, η Μακεδονία θα μας σώσει. Γιατί, δείτε το και σήμερα, η Μακεδονία είναι η ασπίδα που κρατάει τον κύριο ελληνικό χώρο, ωραία, την κεντρική Ελλάδα, τα νησιά και την Ήπειρο, μακριά από τους Σλάβους. Ωραία, από τη Σλαβική θάλασσα των εθνών όπω είναι οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι, οι Κροάτε, οι Βόσνοι, εκτό των Ρουμάνων οι οποίοι είναι τέλο πάντων λατινικοί πληθυσμοί. Οπότε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξή. Υπάρχει το αίτημα να σταλούν ενόπλοι στη Μακεδονία. Αρχίζει και γίνεται αυτό. και μπορούμε να κλείσουμε εδώ πέρα το άρθρο, δεν το χρειαζόμαστε κιόλα εντάξει, έτσι κι αλλιώ για τα memes περισσότερο το είχαμε εδώ. Δεν χρειάζεται να το δείχνουμε. για. ωραία, καλό βράδυ να δούμε από πίσω τη θέα με τη φωτιά να ανάβει. Λοιπόν, οπότε αυτό το οποίο γίνεται είναι να αρχίσουν να στέλνονται σταδιακά άτακτοι στη Μακεδονία ανοργάνωτα. Όταν αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν εκεί πέρα, οι οποίοι και πολλοί από αυτού ήταν εθελοντέ, για παράδειγμα, Κρήτε, ωραία, ή και πόντι και μικρασιάτε εθελοντέ, οι οποίοι καταλάβαιναν ότι γιατί και η Κρήτη ακόμα τότε δεν ήταν μέρο του ελληνικού κράτου, αν βοηθήσουν του Έλληνες που βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορα του επίσημου ελληνικού κράτους σύντομα θα έρθει και η δικιά τους απελευθέρωση βλέπετε εθνική αλληλεγγύη αυτό σημαίνει εθνική ενότητα λοιπόν πολεμάνε αυτοί τώρα στη Μακεδονία εναντίον των Βουλγάρων πάνε σε ένα χώρο όπου βλέπουν παντού καμένα χωριά κάθε οικογένεια να έχει θρυνήσει και από κάποιον, δηλαδή η οικογένεια η οποία δεν δέχθηκε να πάει με τους Βουλγάρους και χωριά τα οποία τους υποδέχονται ως απελευθερωτές, γιατί είναι χωριά πιστά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και όταν έρχονται οι Μακεδονομάχοι νιώθουν ασφάλεια. Αυτό το βλέπουν οι Βουλγαροί και αρχίζουν να είναι ακόμα πιο άγριοι. Ωραία. Και ξεκινάνε, να, μάλλον ξεκινάνε, είχαν ξεκινήσει ήδη, απλά συνεχίζουν με ακόμα πιο άγριο τρόπο τις αγριότητες. Ωραία. Πετσοκόβουνε δασκάλους, ιερεί, πετσοκόβουν ιερείς, πετσοκόβουνε γυναίκες και παιδιά, Ωραία. Και στέλνουν επίση, ξεκινάνε φασαρίε. Ωραία. Για παράδειγμα, το Illidan. Τι ήταν το Illidan, το οποίο οι Σκοπιανοί το θεωρούν ω εθνική του και καλά εξέγερση κτλ. Το 1903, αν δεν κάνω λάθο, αυτό το οποίο συνέβη στην περιοχή του Illidan, κοντά στη στην δράμα, νομίζω. Ωραία. Είναι το εξή. Ξεσηκώθηκαν οι Βούλγαροι, κάναν και καλά επανάσταση, μπαμπούμ κτλ. Σε αυτό συμμετείχαν Έλληνε Ορθόδοξοι, γιατί θεώρησαν ότι, α, Ορθόδοξοι εξηγείρονται, πάμε μαζί του εναντίον των μουσουλμάνων. Και αυτό το οποίο συνέβηνε το εξή: Όταν ήρθαν οι Τούρκοι για να δούνε τι συμβαίνει, οι Βούλγαροι ένοπλοι έφυγαν και οι Τούρκοι πετσόκοψαν του Έλληνε. Ουσιαστικά κάνανε προβοκάτσια. Παρατηρείτε που πάει το πράγμα. Όταν λοιπόν έρχεται. Ο Παύλο Μελά ανεβαίνει στη Μακεδονία. Έχει κάνει, νομίζω, τρεις, τρία ανεβοκατεβάσματα. να έβλεπε ποια είναι η κατάσταση. Σε συνεννόηση με τον Ιώνα Δραγούμη αυτό το οποίο γινόταν ήταν να έρχεται να οργανώνει τα χωριά, να βοηθάει, α πούμε, το Γερμανό Καραβαγγέλη, το Μητροπολίτη Καστοριάσου, ώστε να οπλίζει του αντάρτε και να κάνουν μια περιφρούρηση γύρω από τα χωριά τα οποία ήταν, υπήρχε κίνδυνο για βουλγαρική επίθεση ή κοντά σε αυτά δραστηριοποιούνταν Βουλγάροι να μπαίνουν σε αυτά και να τα καθαρίζουν. Σε αυτέ τι εκαθαρίσει προφανώ και πετσοκόπτηκαν και από την ελληνική πλευρά Βούλγαροι είτε κομιτατζίδε, πολύ μίσο παιδιά. Υπενθυμίζω το εξή. Πριν το 1922 ή εν πάση περιπτώσει πριν και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που πλέον οι Βούλγαροι από εκεί και έπειτα το πούμε ηρέμησαν με τους μεγαλοειδιατισμούς τους, ο πιο μισιτός εχθρός των Ελλήνων, άντε να πούμε πριν το 1922 που γίνεται η γενοκτονία από τον Κεμάλ, πριν από εκείνη την ημερομηνία, ο πιο μισητό εχθρό των Ελλήνων δεν ήταν οι Τούρκοι. Ήταν οι Βούλγαροι. Οι Τούρκοι ήταν απλά ο παραδοσιακό εχθρό. Ότι τι, τι είναι σήμερα, Τετάρτη. Α πάμε να, να πάρουμε την πόλη, ξέρω Οι Βούλγαροι είχαν ένα μίσο. Ωραία. Οι Έλληνε είχαν ένα μίσο απέναντι στου Βούλγαρου. Δηλαδή, με, με αειδιάζουν, θα μπορούσε να πει κάποιο Έλληνα τη εποχή. Δηλαδή, δεν ήταν απλά ότι. Παραδοσιακό εχθρό. Δεν ήταν στα πλαίσια καν του παραδοσιακού εχθρού. Οι βούλγαροι στα μάτια των Ελλήνων δεν ήταν απλά ο αιώνιο εχθρό, ο Τούρκο, που με θεωρεί φιλετικά και θρησκευτικά κατώτερο και με θεωρεί σκουπίδι. Άρα πρέπει να τον εξαφανίσω σαν κρατική οντότητα, ούτω ώστε να μπορέσω να ζήσω ειρηνικά γιατί. Μου κατέστρεψε την αυτοκρατορία. Οι Βούλγαροι ήταν οι impostors τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ωραία. Ήταν οι ύποπτοι. Γιατί ήταν αυτοί οι οποίοι κάνανε εξέγερσει εναντίον τη Βυζαντινή Αρχή. Ωραία. Και θυμάστε ότι ο Κολόκοτρόνη αυτό που είχε πει στου ξένου ναύάρχου ήταν ότι ο τελευταίο βασιλιά μου πέθανε στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκείνοι οι Έλληνε πάντοτε θεωρούσαν το Βυζάντιο ω μια συνέχεια. Την ελληνική αυτοκρατορία. Και έχουμε ω εξή. Μπαίνουν λοιπόν, ανεβαίνει ο Παύλο Μελά με του δικού του πάνω. Και πρέπει κάπω να ηρεμήσουν και οι βουλγαρίζοντε κάτοικοι, α πούμε, που βοηθάνε του ε, κομιτατζίδες αλλά και οι ίδιοι κομιτατζίδε. Και ξεκινάει πετσόκομα κομιτατζίδων βούλγαρων ιερέων και ξεκινάνε αντίπεινα. Και σκοτώθηκαν άνθρωποι. Σφάχτηκαν. Ωραία. Και άμαχοι. Παναγιώτη Χαράλαμπο Διολέτα. Λύπασμα για το μουστάκι. <laughs> Δεν βάζω λύπασμα, φυτρώνει από μόνο του. Λοιπόν. Στη δράμα. Ωραία, μια χαρά. Οπότε, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξή. Ότι. Ναι, γίνανε ομότητε από την ελληνική πλευρά, αφού όμω οι Βούλγαροι είχαν ξεκινήσει οι ίδιοι. Έπαιξαν και χάσανε. Στην ιστορία, ξέρετε κύριοι και κυρίε, δεν μπορούμε να καθόμαστε και να κλαίμε συνέχεια και να λέμε. Ού, δεν σκότωσαν του καημένου. Κάποιοι παίρνουν ένα μεγάλο ρίσκο και στα πλαίσια τη ιστορία είναι και οι γενοκτονίε και οι σφαγέ. Πρέπει αυτό να το υποδεικνύουμε και να μην το αποσιωπούμε ιστορικά. Προφανώ και πρέπει να το υποδεικνύουμε και να μην το αποσιωπούμε ιστορικά. Πρέπει όμω να βάζουμε ταμπέλε στο όνομα μια δίθεν απομυθοποίηση, όπω είδαμε και στην αρχή της, του άρθρου που διαβάζαμε έναντι ενό προσώπου, για να δημιουργήσουμε εντυπώσει, Όχι. Γιατί άμα ο Παύλο μιλάει σαν σφαγέα, οι Βούλγαροι τι ήταν, α πούμε. Ο σφαγέα τι είναι, κάποιο ο οποίο έσφαζε ασύστολα, χωρί λόγο και αιτία, δίχω να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο ή να έχει προηγηθεί κάτι από πριν. Αυτό είναι ο σφαγία. Ωραία. Κάποιο ο οποίο σκοτώνει επειδή του αρέσει. Οι Βούλγαροι τι κάνανε, Μπορείτε να μου πείτε, Όταν δηλαδή θέλανε να εκβουλγαρίσουν με βίαιο τρόπο τα εδάφη τη Μακεδονία. Προσέξτε, δεν λέω καν τα ελληνικά εδάφη της Μακεδονία. Τέτοια αντικειμενικότητα. Πάρτο. Ωραία. Διότι τότε ο βουλγαρικό πληθυσμό, ο σλαβικό πληθυσμό στη βουλγα... στην ε, περιοχή τη ε, Μακεδονία και τη Δυτική Τράξη ήταν ε, κατά χιλιάδε, ήταν εκατοντάδε χιλιάδε. Μάλιστα προ τι βόρειε περιοχέ ήμασταν μειοψηφία. Εντάξει. Μετά, επειδή αμυνθήκαμε εναντίον των Βουλγάρων που είχαν τέτοιου σκοπού, αλλά και τέτοιου τρόπου, ούτω ώστε να πετύχουν του σκοπού του, καταφέραμε και γίναμε πλειοψηφία. Αυτό που περιγράφεις νομίζω είναι η εξέγερση του Κράστορντεν, όχι, ε, από τον Καργάκο τα διαβάζω αυτά στο Σκοπιανό ζήτημα, κάπως έτσι λέγεται το βιβλίο, κάπου εδώ το έχω, είναι πολύ ωραία τα βιβλία του Καργάκου για το μακεδονικό αγώνα και επίσης ε, τε, ε, πολύ κα, ωραία πηγή είναι και ο Ντάγκλα ο Ντέικιν, που είναι το βιβλίο, εδώ κάπου το είχα το βιβλίο, η, η Ενοποίηση τη Ελλάδα. ωραία, ξένος. Μπείτε και διαβάστε για τον Μακεδονικό Αγώνα. Και στο Ενωπή τη Ελλάδα και νομίζω έχει βγάλει και ένα ειδικό βιβλίο για τον Μακεδονικό Αγώνα, ο Ντάγκλα Σοντέικιν. Ωραία. Δεν είναι άγνωστα αυτά τα οποία σα λέω. Αυτά που σα περιγράφω, για παράδειγμα, είναι στο μάθημα εισαγωγή στην ελληνική ιστορία στο Πανεπιστήμιο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι wow και πρέπει να, ξα... να κάτσει και να ψάξει σε κατάστιχα μυστικά, ούτε ώστε να το βρει. Οπότε αυτό ήτανε, αυτή ήταν η ιστορία για το λεγόμενο σφαγέα μελά και ότι ο Μελάς έσφαζε αθώα κορτσόπουλα τα οποία τέλος πάντων μια μέρα πήγαν για νερό και δεν επέστρεψαν ποτέ στο ποτάμι. Παιδιά, με ξέρετε και σας ξέρω. Δεν υπάρχει λόγος από την ιστορία να κρύβουμε τίποτα. Τότε η ιστορία δεν έχει πλάκ. Ωραία. Οπότε ορίστε. Πάρτε το. Αλλά... Ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε την ανάγνωση είναι όλα τα λεπτά. All the money, ωραία. Οπότε δεν μπορούμε να καθόμαστε και να βγάζουμε συμπεράσματα απλά για να ικανοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο κοινό. Προσωπικά θεωρώ τουλάχιστον ότι αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ έναντι εσά. Άμα πάτε κάτω στα βίντεο μου, θα δείτε πάντοτε κόσμο ο οποίο διαφωνεί και με πράγματα τα οποία κάποιο θα θεωρήσει ω mainstream ιστορικά. Ωραία. Και γενικότερα ένα άνθρωπο ο οποίο θεωρώ θα έπρεπε να είναι αντικειμενικό, δεν θα έπρεπε να έρθει εδώ πέρα και να σα πει ότι αυτά τα οποία λέγονται για το μελά δεν έγιναν ποτέ. Το ζήτημα είναι η μετάφραση. Εγώ θέλω να σα βοηθήσω πώ να τα μεταφράσετε στο μυαλό σου, πώ να τα αναγυγνώσετε αυτά. Θεοφάνη Γκιώτση, καλησπέρα Νίκο από την Ακριτική Αριδέα. Να ορίστε, η πραγματική Βόρεια Μακεδονία. Η μία και μοναδική, λοιπόν. Οπότε αυτό. Αυτό είναι ο σκοπό. Από εκεί και έπειτα, η ιστορία είναι ιστορία. Και να την απαρνηθεί κάποιο, δηλαδή ένα γεγονό ω γεγονό, δεν λέει κάτι. Το ζήτημα όμω είναι να μην την διαστρεβλώνει ω αποτέλεσμα, δηλαδή να μην εξυπηρετεί κάποια πολιτική ατζέντα. Εγώ προσωπικά και το μουστάκι μου δεν έχουμε κάποιο τέτοιο σκοπό, γιατί αυτό το πράγμα είναι βαρετό. Ωραία, δεν έχει πλάκα. Όσοι το θεωρούν ότι για κάποιο λόγο έχει cringe πλάκα, α κάθονται και α το κάνουν. Το χρόνο του κάνουν, γιατί η ιστορία δεν χρειάζεται μεταφραστέ. Η ιστορία είναι αυτό που είναι. Ωραία. Η ιστορία χρειάζεται ανθρώπου κα... που, θέλουν να την κατανοήσουν. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, έχουμε ω εξή. Κάθε Πέμπτη γίνονται εκπομπέ. Αυτέ οι εκπομπέ έχουν θέμα στου σε... άρθρα που ιστοσελίδες, στο σελίδε, debatable άρθρα, τα οποία σηκώνουν έτσι τζέρτζελο, ούτω ώστε να μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα και την πλάκιτσα μα, γιατί η ιστορία και η μάθηση θέλει πλάκα. Ωραία, δεν πρέπει να είμαι θαυαρετή. Συνεπώ, κάθε Πέμπτη γίνονται αυτέ οι εκπομπέ στι 10 η ώρα. Μετά οι εκπομπέ ανεβαίνουν και στο Spotify, στο Spetsofy, όπω μπορούμε να το πούμε εμεί ελληνιστή. Μπορείτε να βρείτε την πρακτική σκέψη πλέον και εκεί για όσου. Ε, δεν ξέρω. Εγώ Spotify δεν χρησιμοποιώ, αλλά επειδή μου είπανε συγχωριανοί μου ότι γενικότερα είναι κάτι διάσημο, είπα να κάνω και εκεί λογαριασμό για την πρακτική σκέψη, οπότε μπορείτε να βλέπετε μετά τις εκπομπές και εκεί. Προφανώ όλε οι εκπομπέ μένουν online. Αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε είναι να βρείτε την πρακτική σκέψη στο Instagram, ούτω ώστε εκεί πέρα σε προσωπικό DM να στείλετε στο μουστάκι μου άρθρα τα οποία θεωρείτε ότι αξίζουν σχόλια μου αμφιλεγόμενου ε, κυρίω ε, περιεχομένου, ούτω ώστε να υπάρχει και μια σύγκρουση εν πάση περιπτώσει. Εσεί θα κρίνετε τι σημαίνει αμφιλεγόμενο περιεχομένου, σα εμπιστεύομαι και ουσιαστικά κάθε εβδομάδα τα λέμε εδώ πέρα, ούτω ώστε να τα λέμε έτσι όμορφα. Ο Δημήτριο Παπαγιοργιού. Χαίρετε, χαίρετε, κύριε Παπαγιοργιού. Λοιπόν, εκτιμώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά. Ελπίζω και σα το ξαναλέω. Θέλω να κλείσω έτσι. Ωραία. Αυτό που θέλω να σα μένει. Έστω ότι δεν γουστάρετε αυτά τα οποία ακούτε. Αυτό το οποίο θα σα μένει θέλω να είναι η τεχνοτροπία. Μέσω τη τεχνοτροπία είναι σαν να μαθαίνει να τρως ρε μου, πώ το λένε. Δηλαδή, μπορεί να μην σα αρέσει το φάι που φτιάχνω, εντάξει. Αλλά Άμα μάθει να τρώ, τελείωσε. Μετά έχει σώσει τον εαυτό σου. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει να τρώει. Δεν ξέρει να τρώει, δεν μπορεί να πιάσει το πυρούνι. Τρώει με τα χέρια, ξέρω εγώ. Είναι κουλό, δεν μπορεί να πιάσει το φαΐ του. Αυτό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τεχνοτροπία ανάλυση τη ιστορία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει τεχνοτροπία. Προφυλάσσεσαι από. Ε, προφυλάσσεσαι από τους Προφυλάσσεσαι από ανθρώπου οι οποίοι θέλουν απλά το cloud σου, δηλαδή να πάρουν απλά το like σου και θα πούνε κάποια βλακεία, μπόδι ούτω ώστε να γίνουν αρεστοί σε σένα. Και προφυλάσσεσαι και από λαϊκιστές που απλά θα σου πούνε αυτό το οποίο θε να ακούσει για να του ψηφίσει, να αγοράσει τα βιβλία του ή οτιδήποτε. Πού σου στέλνουμε άρθρα για συζήτηση, γκρίκλι, ε, πρακτική, κάθε παύλα σκέψη στο Instagram. Καλό βράδυ Νικόλα, καλό βράδυ Κωστή. Λοιπόν, οπότε αυτό θέλω να σα μείνει: η τεχνοτροπία. Αν σα μείνει αυτό, έχω κερδίσει. Τα υπόλοιπα που λέω, πείτε ότι δεν τα είπα και ποτέ. Δεν με νοιάζει. Εμένα με απασχολεί να σα μείνει η τεχνοτροπία. Γιατί τότε θα γίνετε ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι. Η σκέψη απελευθερώνει. Και με αυτόν τον τρόπο θα σκέπτεστε πρακτικά. Ωραία. Πρακτική σκέψη. Για μένα αυτό είναι νίκη. Λοιπόν, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να σας αποχαιρετήσω λίγο βέβαια με τα, τρελιάρ... με τα τρελιάρικα γυαλιά μου. Μην ε... σας αφήσω έτσι εδώ πέρα. Με μια βαριά ε, ατμόσφαιρα να είμαστε λίγο, να ξέρουμε σε ποια εκπομπή έρχομαστε. Στο μουστάκι. Ωραία. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε καλά, να μορφώνεστε, να γυμνάζεστε και να αγαπάτε την πατρίδα. Αυτά. Πρακτική σκέψη. Out. Χαιρετώ.